Εδώ και ένα χρόνο στερούνται τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που μέχρι πρότινος παρήχε το ΕΚΑΦ ώστε να μετακινηθούν. Ο λόγος για δεκάδες ασθενείς στο Ρέθυμνο, οι οποίοι όταν παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο και λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, κρίνεται απαραίτητη η διακομιδή τους στα σπίτια τους με ασθενοφόρο, χωρίς αυτό να γίνεται πράξη λόγω της απεργίας του ΕΚΑΦ με αίτημα να σταματήσει να χρησιμοποιείται το ασθενοφόρο ως ταξί. Το θέμα έφεραν στη δημοσιότητα μέσω επιστολής τους 9 νοσοκομειακοί γιατροί του Ρεθύμνου, οι οποίοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση για την ασφαλή επανακίνηση της αποθεραπείας ασθενών από το ΕΚΑΒ. Από πέρυσι τέτοιο καιρό έχουν σταματήσει οι αποθεραπείες των ασθενών. Αυτό για μας και κυρίως για τους ασθενείς αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Σκεφτείτε τώρα, είναι άνθρωποι υπέρβαροι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κινητικά προβλήματα, που μέχρι τώρα πηγαίνανε στα σπίτια τους, δηλαδή μετά την θεραπεία τους στο νοσοκομείο, τους πήγαινε το ασθενοφόρο στο σπίτι και φυσικά βοηθούσε και στην, το προσωπικό και στην άνοδο, στις σκάλες αν χρειαζόταν κλπ. Επίσης πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται οξυγόνο και αυτό, η μεταφορά με το οξυγόνο τους εξασφαλίζει, με το ασθενοφόρο τους εξασφαλίζει και αυτό. Οι γιατροί που μέχρι σε ένα σημείο κατανοούν τη θέση του ΕΚΑΒ ότι τα ασθενοφόρα δεν είναι ταξί, επισημαίνουν ότι όντως το ΕΚΑΒ δεν είναι ταξί, αλλά και η μεταφορά των ασθενών, όπως λένε, δεν είναι βόλτα. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί μια λύση που να εξασφαλίζει τη δωρεάν και ασφαλή μεταφορά των ασθενών στα σπίτια τους. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας που έχει παγιωθεί να μην πηγαίνουν, να μην μπορούν οι ασθενείς να πάνε με έναν ασφαλή, ας πούμε, και δωρεάν τρόπο στο σπίτι τους, όπως γινόταν μέχρι πριν από ένα χρόνο και για άπειρα χρόνια στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί, γιατί βλέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι άνθρωποι μας ρωτάνε, πιεζόμαστε κι εμείς και ψυχολογικά, δηλαδή όταν σε ρωτήσει ένας και πώς θα τον πάρω εγώ τον άνθρωπο αυτόν, που δεν μπορώ, που έχω σκάλες, που δεν μπορώ να τον ανεβάσω, που τέλος πάντων δεν έχω χρήματα να κάνω αυτή την διαδικασία. Δεν ξέρουμε κι εμείς τι να απαντήσουμε. Πάντως, οι νοσοκομειακοί γιατροί του Ρεθύμνου απευθύνουν έστω και την ίστατη ώρα έκκληση στο ΕΚΑΒ να ξεκαθαρίσει τη θέση του γύρω από το θέμα των αποθεραπείων των ασθενών, ώστε όλοι πλέον να γνωρίζουν τα νέα δεδομένα.